ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ. Μεθεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Εγέρθητε η νοθείς, μη πάντοτε εχαμερπείς. Οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και της Ζεβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν στην αυτής την δόξαν του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν, ίσπερ άνωθεν ήκουσαν και κήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα. Και κήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα. Τη έκτη του αυτού μηνός ανάμνησης της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρ υπερπάν γης εδοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύση, μορφήν ανδρομέην κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε. Καλή συνέχεια στην ευλογημένη περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου. Είμαστε στη 10η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την μεθέορτη Κυριακή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Και κατά την σημερινή μεθέορτη Κυριακή, μαζί με τους αναστάσιμους ύμνους, ακούστηκαν οι θεσπέσιοι και εξαίσιοι ύμνοι της Παναγίας Ενδόξου Μεταμορφώσεως. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένους επίλεκτους ύμνους της δεσποτικής αυτής εορτής με τη μετάφρασή τους
για να απολαύσουμε τα θεία και υψηλά μηνύματα του εντοόρυτου Θαβόρ μεταμορφωθέντος Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Της Παναγίας εν δόξου μεταμορφώσεως την εορτήν ποιούντες την παρούση ημέρα Χριστόν δοξολογούμεν τον την ημών το πυρί της θεότητος αναμορφώσαντα φύσιν και ως το πριν αυθαρσία καταστράψαντα. Και η μετάφραση του: γιορτάζοντας κατά την παρούσα ημέρα την εορτή της Παναγίας εν δόξου μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δοξολογούμε τον Χριστό που αναμόρφωσε την πεσμένη και αμαυρωμένη ανθρώπινη φύση μας με την άειλη και θεία φωτιά της θεότητος και όπως ήταν πριν από την παρακοή και την πτώση των πρωτοπλάστων, την κατεφώτισε και την κατελάμπρινε με τη θεία χάρη και αυθαρσία. Άλλος ύμνος: επί το Άγιον όρος δεύτε ανέλθωμεν και την πομφαεστάτην μεταμόρφωσιν πίστη κατήδωμεν Κυρίου τούτο πιστός εκβοώντες και λέγοντες «Συ η Θεός ημών μόνος ο σαρκωθής και Θεός σας το ανθρώπινον». Και η εξήγησή του: ας ανεβούμε επάνω στο Άγιο όρος του Θαβόρ και ας ειδούμε προσεκτικά με τα μάτια της ψυχής και με θερμή πίστη τη Θεία μεταμόρφωση του Κυρίου μας που φεγκοβολεί πνευματικά παντού, κραυγάζοντας προς Αυτόν και λέγοντας με πίστη «Συ είσαι ο μοναδικός Θεός μας που σαρκώθηκες και εθέωσες την ανθρώπινη φύση μας». Άλλος ύμνος: «Αύτη εστίν η ημέρα η πανσεβάσμιος καθήν μεταμορφούται ο Χριστός συμπαρόντων Μωσέως και Ηλία και των αυτού μαθητών εν το όρι Θαβόρ. Φωνή δε θεία προήλθεν, ούτως εστίν αληθώς ο εκλεκτός μου Υιός». Και η ερμηνεία του: αυτή είναι η πανσεβάσμια ημέρα κατά την οποία μεταμορφώνεται ο Χριστός, ενώ παρευρίσκονται μαζί του ο Θεόπτης προφήτης Μωυσής και ο προφήτης και ζηλωτής Ηλίας και οι μαθητές του επάνω στο όρος του Θαβόρ. Ήλθε δε θεία φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Αυτός είναι στα αλήθεια ο εκλεκτός μου Υιός» και το δοξαστικό της εορτής. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξαν της μεταμορφώσεως αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Φωτί προσλάβομεν φως και μετάρση γενόμενη το πνεύματι τριάδα ομοούσιον υμνήσομεν εις τους αιώνας. Και η απόδοσή του στην απλή γλώσσα: ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, το όρος Θαβόρ, και στον οίκο του Θεού μας και ας ειδούμε με τα μάτια της ψυχής μας τη δόξα της μεταμορφώσεώς του, την δόξα που έχει ως μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού από τον ουράνιο Πατέρα του. Από το θείο φως ας προσλάβουμε φως και αφού μεταρσιωθούμε κατά το πνεύμα μας ας υμνήσουμε την ομοούσιο Αγία Τριάδα εις τους αιώνας. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Amen.
της δόξης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής παρουσιάσαμε αντιπροσωπευτικά ορισμένους ύμνους της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού με την ερμηνευτική τους απόδοση και απολαύσαμε τα υψηλά θεολογικά τους νοήματα και μηνύματα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εμπνευσμένο λόγο στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας από τον αείμνηστο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτη πατέρα Γεώργιο Γρηγοριάτη Καψάνη, κυθήριο την καταγωγή, τον οποίο εξεφώνησε στην τράπεζα της Ιεράς Μονής κατά τη δεσποτική αυτή εορτή. Μας κάνει εντύπωση, πατέρες και αδελφοί μου, ότι αυτή η ημέρα της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος έχει ιδιάζουσα θέση μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας, στην μυστική εμπειρία και την θεολογία των Αγίων Πατέρων μας και τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Η σημερινή εορτή έχει χαρακτήρα χριστολογικό, διότι μας δείχνει ποιος είναι ο ταπεινός Ιησούς, ο άνθρωπος Ιησούς. Μας δείχνει την θεότητά Του, την αιώνια προύπαρξή Του, την δόξαν ειν είχε πρώτου των κόσμων είναι παρά του Πατρός. Είναι επίσης εορτή ανθρωπολογική, διότι μας δείχνει σε ποια δόξα είναι και κλειμένος ο άνθρωπος πιστός, ο πιστός χριστιανός, να συμμετάσχει και αυτός στη χάρη και τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού. Έχει ακόμα χαρακτήρα εκκλησιολογικό η σημερινή εορτή, διότι δείχνει τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Διότι ο Χριστός δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, δεν προσφέρεται εκτός της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό έξω από την Εκκλησία. Και είναι σήμερα η Εκκλησία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης παρούσα, ενωμένη γύρω από Αυτόν που είναι το κέντρο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, γύρω από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Έχει ακόμα χαρακτήρα εσχατολογικό, διότι μας δείχνει μια άποψη, μια όψη εν σκιά βεβαίως και εν ενίγματι ακόμη, αυτού το οποίο θα είναι εν όλη τη λαμπρότητή του μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που για λίγο είδαν οι μαθητές και ήταν μια εξαίρεσης, μια στιγμή μέσα στη ζωή της αναστροφής των με τον Κύριο, αυτό θα είναι η μόνιμη κατάσταση των θεουμένων μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά έχει ακόμα και σημασία μεγάλη η σημερινή ημέρα, διότι αυτή η εσχατολογική πραγματικότητα, η πραγματικότητα του μέλλοντος αιώνος, η απόλαυση της δόξης του Θεού, της μακαριότητος της Βασιλείας των Ουρανών, του ακτίστου φωτός της Αγίας Τριάδος, δεν είναι κάτι το οποίο οι χριστιανοί ελπίζουν να το απολαύσουν μόνο στον μέλλοντα αιώνα, αλλά έχει ήδη εισέλθει στον κόσμο αυτό μέσα στις διαστάσεις αυτού του φθαρτού κόσμου. Διότι ο Θεός στους αγωνιζόμενους χριστιανούς, σε εκείνους οι οποίοι καθαρίζονται από τα πάθη, στους προσευχομένους ανοίγει πότε πότε ένα παράθυρο και βλέπουν και χαίρονται και οικειούνται και απολαμβάνουν την δόξα της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό και είπαν μερικοί ορθόδοξοι θεολόγοι ότι με τη Θεία Μεταμόρφωση του Κυρίου βλέπουμε ότι υπάρχει μία πραγματοποιηθήσα εσχατολογία, δηλαδή ότι εισήλθε μέσα στο παρόν το έσχατον. Μπορούμε μέσα στην παρούσα κατάσταση που ζούμε να απολαύσουμε κάτι από τη δόξα και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Και αυτή η εμπειρία της πραγματοποιηθήσεις εσχατολογίας, της εισόδου εις τον παρόντα αιώνα του μέλλοντος αιώνος, για την οποία ο Κύριος είπε «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί», είναι ήδη μία πραγματικότητα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κυρίως μέσα στον Ορθόδοξο Μοναχισμό.
Γι' αυτό και η σημερινή εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου μας είναι εορτή της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, αλλά είναι και κατά ένα μυστικό τρόπο κυρίως εορτή των μοναχών. Το θαβόριο φως, το οποίο κατέλαμψε όλους τους θεοθέντας Αγίους και μοναχούς της Εκκλησίας μας, είναι η ακρότατη κορυφή, το ακρότατο εφετών, η ακρότατη εμπειρία της ενώσεως με τον Θεό. Αυτή την εμπειρία είχαν και εδώ, στο ευλογημένο αυτό όρος του Άθο, το Άγιον Όρος, το Νέον Θαβόρ, το όρος όπως προς Υιός χαρακτηρίστηκε των ακτίστων ενεργειών του Θεού, πολλοί θεωμένοι άνθρωποι, πατέρες όσοι αδελφοί μας αγωνιστέντες σε αυτά τα Άγια και Ιερά σκηνώματα. Και έτσι και εμείς σήμερα αναπολούμε όλους αυτούς τους Αγίους του Θεού, οι οποίοι μυστικά μέσα στην καρδιά τους είδαν και απόλαυσαν το θαβόριο φως σε αυτούς εδώ τους ίδιους τόπους που και εμείς ζούμε. Πολλοί από αυτούς είναι γνωστό ότι απόλαυσαν τη δόξα και το φως του Θαβόρ. Να, όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο Καυσοκαλύβης και άλλοι. Αλλά και πολλοί άλλοι είδαν αυτό το φως, αλλά ουδέποτε ομίλησαν σε ανθρώπους ότι το είδαν. Και θα ενθυμίστε ότι ο Αγιορείτης Πνευματικός, ο γέροντας πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, είπε ότι από τους μοναχούς που εξομολόγησε στο Άγιον Όρος προετών πολλών, αρκετοί, περί τους 9, είχαν ήδη, εγνώριζε ότι είδαν, το άκτιστο φως. Εκείνο πάντως που έχει σημασία και θα πρέπει να το προσέξουμε είναι αυτό το οποίο και η Ορθόδοξη εικονογραφία μας υποδηλώνει, ότι αυτό το φως της μεταμορφώσεως του Κυρίου, της Θείας Χάριτος, το άκτιστο φως για το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εθεολόγησε εν Αγίω Πνεύματι, δεν είναι ένα φως το οποίο έρχεται έξωθεν, δεν είναι τεχνητό, δεν είναι ψυχολογικό, δεν είναι νοητό, αλλά είναι το φως της Θείας Χάριτος. Και αυτό το φως φαίνει και φωτίζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπουμε και στις εικόνες τις Ορθόδοξες ότι το φως αυτό δεν έρχεται απ' έξω, αλλά βγαίνει μέσα από τους Αγίους. Στην Ορθόδοξη εικονογραφία βλέπουμε ότι δεν έχουμε μία εστία φωτός εκτός των Αγίων να φωτίζει τους Αγίους έξωθεν, αλλά το φως βγαίνει από το πρόσωπό τους. Και βγαίνει από το πρόσωπό τους διότι βγαίνει από την καρδιά τους. Διότι εκαθάρισαν την καρδιά τους και άπαξ και εκαθάρισαν την καρδιά τους και την έκαναν εργαστήριο αέναων της ευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλόν, μετά αυτή η καρδιά έγινε πηγή φωτός, πηγή αγιασμού και πηγή χαριτώσεως του ανθρώπου. Σήμερα λοιπόν μας υπενθυμίζει η σημερινή εορτή την ανάγκη και εμείς να συνεχίσουμε με πολύ πόθο, με πόθο και αγάπη αυτόν τον αγώνα για τον οποίο ήρθαμε στον ευλογημένο αυτό τόπο της μεταμορφώσεως και των ακτίστων ενεργειών του Θεού, τον αγώνα της καθάρσεως της καρδίας μας από τα πάθη και της ενικήσεως εις αυτήν του Χριστού δια της ευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλόν. Και αν το κάνουμε αυτό, πατέρες μου, με συνέπεια, με επιμονή, με πόθο, είμεθα στο πνεύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Αυτό ζητά από εμάς ο Κύριος σήμερα. Και αυτό ας το προσφέρουμε με ταπείνωση ως δώρο στη σημερινή μεγάλη και ένδοξη ημέρα της Θείας Μεταμορφώσεώς του, τον αγώνα μας για την κάθαρση από τα πάθη και την ένωση μαζί του. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Ενείται αυτόν εν της υιός.
σάλπιγκος εν ήτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους λαβώνους προέκρινας τον ιερό στο θαβόριον δέσποτα αν ήρθες όρος δείξε θελήσας τούτης την δόξαν σου ή και κάτι δόντεσαι μεταμορφούμενο και υπερήλιον λάψαν πριν εις πεσόντες την δυναστεία σου κατεπλάγησαν αναβόντες σι το άχρονον φως υπάρχεις Χριστέ και απαυγασμά του Πατρός η και αναλύωτος εν ήτε αυτόν εν τυπάνω και χωρώ εν ήτε αυτόν εν χορδές και οργάνω ο προαιώνων υπάρχον Θεός σημάτιον περιβαλλόμενος μεταμορφούμενος έμπροσθεν των μαθητών σου υπέρ των ηλίων λόγε λαψάς Μωσής και Ηλίας δε συμπαριστήκησαν νεκρών και ζώντων σε Κύριον δειλοποιούντες και σου δοξάζοντες την απόρριτο οικονομία και το έλεος και την πολύ συγκατάβαση δεις εσώσας κόσμων αμαρτίες απολυμένο. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής ακούσαμε επίλεκτους εόρτιους ύμνους της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως και παραθέσαμε την μετάφρασή τους στην απλή γλώσσα. Ακόμη παρακολουθήσαμε τον εμπνευσμένο θεολογικό λόγο του αημνήστου κυθύριου Αγιορείτη Γέροντα Πατρός Γεωργίου Γρηγοριάτη Καψάνη για την μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο εξαίσια πνευματικά οράματα Αγίων της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρίας και του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ. Το πρώτο περιστατικό, η θυγατέρα του βασιλιά. Ένα όραμα που είδε σε νεαρή ηλικία ο Άγιος της Αγάπης, Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης ο Ελεήμων, εκοιμήθη 11 Νοεμβρίου του 619 μετά Χριστόν, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο σε ολόκληρη τη ζωή του. Κάποτε διηγείται ο ίδιος, όταν ήμουν 15χρονο παιδί στην πατρίδα μου την Κύπρο, μια νύχτα είδα στον ύπνο μου μια πανέμορφη κόρη, καλοστολισμένη και αστραφτερή. Το κεφάλι της ήταν στεφανωμένο με φύλλα ελιάς. Η κόρη προχώρησε με αιθέριο βάδισμα, στάθηκε κοντά μου και με χτύπησε ελαφρά στο πλευρό.
Ξύπνησα ταραγμένος και τι να δω. Βρισκόταν πραγματικά μπροστά μου. Τότε κατάλαβα καλά πως δεν ήταν γυναίκα. Χωρίς να χάσω καιρό, έκανα το σημείο του σταυρού και τη ρώτησα: «Ποια είσαι εσύ και πώς ήρθες εδώ τέτοια ώρα?» Εκείνη τότε χαμογέλασε. Το γαλήνιο πρόσωπό της φωτίστηκε. Έριξε πάνω μου το ηλαρό της βλέμμα και μου απάντησε: «Εγώ είμαι η πρώτη θυγατέρα του μεγάλου βασιλιά». Μόλις άκουσα τα υπερκόσμια αυτά λόγια της, αμέσως έπεσα κάτω και την προσκύνησα. Αυτή συνέχισε: «Αν με δεχθείς και με θελήσεις αχώριστο σύντροφο της ζωής σου, εγώ θα σε παρουσιάσω μπροστά στο μεγάλο βασιλιά και θα σε κάνω οικείο και φίλο του. Κανένας άλλος δεν έχει τόσο θάρρος και παρησία όσοι έχω εγώ κοντά του. Αρκεί να σκεφτείς ότι εγώ τον έπεισα να δείξει τόση αγάπη στους ανθρώπους. Εγώ έγινα αιτία να κατεβεί στη γη και να φορέσει σάρκα ανθρώπου ως θεάνθρωπος για να σώσει το ανθρώπινο γένος». Όταν τέλειωσε τα λόγια της αυτά, χάθηκε από τα μάτια μου. Μόλις συνήλθα από την έκπληξη του οράματος, προσπαθούσα να εξηγήσω το θαυμάσιο αυτό γεγονός. Τι άραγε να σήμαινε για μένα? Τότε κατάλαβα πως η κόρη με το στεφάνι από φύλλα ελιάς στο κεφάλι ήταν η ελεημοσύνη, η αρετή της ελεημοσύνης. Γιατί τι άλλο εκτός από τη θεία ευσπλαχνία και συμπάθεια έκαναν τον Κύριο του ουρανού να γίνει ταπεινός άνθρωπος στη γη? Το δεύτερο περιστατικό. Μια άλλη νύχτα, το έτος 1388, Όσιος Σέργιος του Ραντονέζ στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσευχόταν: «Παναγία Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ελπίδα και προστασία των πιστών, γίνε μεσήτρια για μας τους αναξίους, οικέτευε τον Υιό και Θεό Σου να εκδηλώσει την εσπλαχνία Του στον Άγιο αυτό τόπο. Εσένα, τη Μητέρα του Γλυκίδα του Χριστού, καλούμε σε βοήθεια η δούλη Σου, γιατί Εσύ είσαι για όλους μας καταφυγή και δύναμης». Τελειώνοντας την προσευχή αυτή, κάθισε για λίγο να πάρει μια ανάσα. Ξαφνικά λέει στον υποτακτικό του Μιχαία: «Παιδί μου, μείνε άγρυπνος αυτή τη νύχτα». Μόλις πρόλαβε να προφέρει τα λόγια αυτά, ακούστηκε μια φωνή: «Ιδού, έρχεται η Πανάχραντη». Ο Άγιος βγήκε γρήγορα από το κελί του στον προθάλαμο, όπου τον περιέβαλε ένα φως. Αξιώθηκε να δει ολοφώτινη τη Μητέρα του Θεού, συνοδευόμενη από τον Απόστολο Πέτρο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μην μπορώντας να αντέξει την εκτυφλωτική λαμπρότητα του οράματος, ο Όσιος έπεσε κατά γης. Η Υπεραγία Θεοτόκος έσκυψε, τον άγγιξε με τα χέρια της και του είπε: «Μη φοβάσαι, ήλθα να σε επισκεφθώ, γιατί άκουσα τις προσευχές που κάνεις για το μοναστήρι και τους αδελφούς. Μη λυπάσαι και μην ανησυχείς λοιπόν για την μονή αυτή. Από τώρα και στο εξής θα έχει κάθε ευλογία. Δεν θα πάψω να φροντίζω για τον τόπο αυτό και τώρα που ζεις, αλλά και μετά την εκδημία σου». Η υπερκόσμια λάμψης έσβησε και ο Άγιος παρέμεινε άναυδος. Μόλις συνήλθε, βλέπει τον μαθητή του ακίνητο σαν νεκρό από τον φόβο και την έκπληξη. Τον βοήθησε να συνέλθει. Εκείνος έπεσε στα πόδια του Οσίου λέγοντας: «Πάτερ, για χάρη του Χριστού, μίλησέ μου γι' αυτό το θαυμαστό όραμα. Με συγκλώνησε τόσο που ένιωσα την ψυχή μου να χωρίζεται από το σώμα. Παιδί μου, περίμενε λίγο, γιατί κι εγώ δεν μπορώ ακόμη να συνέλθω». Έπειτα διέκοψε τη σιωπή: «Ειδοποίησε να έλθει εδώ ο πατήρ Ισαάκ και ο πατήρ Σιμεών». Όταν ήρθαν οι πατέρες, τους διηγήθηκε με λεπτομέρειες τη θαυμαστή επίσκεψη της Υπεραγίας Θεοτόκου και των δύο Αποστόλων. Οι καρδιές όλων πλημμύρισαν από συγκίνηση και χαρά. Έψαλαν την παράκληση προς την Παναγία και ο Όσιος παρέμεινε όλη τη νύχτα άγρυπνος, συλλογιζόμενος το όραμα και ευγνωμονώντας την πανάχραντη δέσποινα Θεοτόκο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα υψηλά θεολογικά μηνύματα της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, της εορτής του Θείου Θαβωρίου Φωτός,
που μεταδίδονται από την Ιερή Υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ύστερα από τον εμπνευσμένο λόγο του αημνήστου Αγιορείτη καθηγουμένου πατρός Γεωργίου Γρηγοριάτη Καψάνη, που εξαίρει τον χριστολογικό, ανθρωπολογικό, εκκλησιολογικό και εσχατολογικό χαρακτήρα της εορτής της Μεταμορφώσεως, που είναι η εορτή της Εκκλησίας, η εορτή της Ορθοδοξίας, και μετά από τα πνευματικά οράματα Αγίων Ανδρών της Εκκλησίας μας που παραθέσαμε και παραπέμπουν στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής συνοψίζεται στον ψαλμικό στίχο «Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Δηλαδή, διότι σε σένα Κύριε και Θεέ μας βρίσκεται η πηγή της ζωής, της αληθινής ζωής, μέσα στο δικό σου θείο φως θα ειδούμε το αληθινό φως, το θαβόριο άκτιστο φως, το θείο φως της Τριαδικής Θεότητος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Σεραφείμ.